Μοίρα, καλώς ήρθες στην Ελλάδα και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Ήρθες για πολλούς λόγους εδώ. Ναι. Επαγγελματικούς κατά κύριο λόγο. Σωστά. Βγάζω το καινούριο μου τραγούδι που λέγεται «Στόχος». Και είμαι πολύ ενθουσιασμένη να το ακούσετε και να δείτε και το βίντεο κλιπ που σήμερα γράφουμε. Μετά από αυτή τη συνέντευξη. Εκτός από το τραγούδι το καινούριο, θα σε δούμε και στο «Just the Two of Us». Έχει γραφτεί γι' αυτό, έχει γραφτεί, γι' αυτό σε ρωτάω. Έχω ακούσει πολλά, λένε, πάρε τον Νίκο τηλέφωνο, τον φίλο μου, που τον αγαπώ. Η εκπομπή είναι πάρα πολύ ωραία και μου αρέσει το show γιατί είναι πλούσιο και έχουν την καλύτερη ομάδα, αφού κάνεις και τις χορογραφίες, έχεις το Καπετανίδη, αν μην είναι επιτροπή, fantastic, έχεις τον Νίκο που το παρουσιάζει, wow. Και αυτά τα shows γενικά μου αρέσουν πολύ, γιατί είναι fun να τα κοιτάς. Κάθε τραγούδι θα είναι διαφορετικό. Δεν ξέρω. Το γεγονός ότι θα ξανασυναντήσεις το Φωκά και θα σε χορογραφήσει, πώς σε κάνει να νιώθεις? Κοίτα, τον Φωκά τον λατρεύω και θα ήταν χαρά μου, πάντα είναι χαρά μου να δουλεύω μαζί του. Του χρόνου ετοιμάζει ο Νίκος και το Fame Story. Υπάρχει περίπτωση να σε δούμε στα παλιά σου τα λιμέρια αυτά του Fame Story? Το Fame Story για μένα είναι κάτι που είμαι στη καρδιά μου, ήταν το ξεκίνημά μου και από εκεί γεννήθηκα και το αγαπάω και θα ήταν πολύ ωραία να είμαι δίπλα στα παιδιά, αλλά δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα δούμε τι θα γίνει. Καλομήρα, από το Fame Story τότε κρατάς επαφές, έχεις ανθρώπους που μιλάς ακόμα? Ναι, με τον Καραφώτη. Πάντα τον αγαπώ. Α, είναι πολύ καλός άνθρωπος. Τον έχω σαν αδερφό και την Μάρο Λίτρα. Αλλά και με τα άλλα παιδιά. Εντάξει, αν τους δω, δεν προς Θεού, θα τους αγκαλιάσω. Παρακολούθησες φέτος την Eurovision και την ελληνική συμμετοχή, γιατί εσύ είχες, σου είχαν πει ότι δεν μπορείς να λάβεις μέρος λόγω της ηλικίας σου, κάτι τέτοιο, καλά το θυμάμαι. Κοίτα, γενικά βαρέθηκα να πω λίγο για την Eurovision και αυτά. Sorry. Το λέω με αγάπη όταν με ρωτάνε αυτό, αλλά το έχω πει τόσες φορές. It's okay. Ας πω κάτι. Αγαπάω την Eurovision, πάντα θα το αγαπάω. Είναι το μεγαλύτερο μουσικό event του κόσμου. Πιο μεγάλο από το Super Bowl. Που όλοι στην Αμερική λένε το Super Bowl. Κάθε φορά που το λένε, I'm like, oh, hello, Eurovision. Είναι πιο μεγάλο. Anyways. Το αγαπάω και ξέρεις τι, ο κόσμος με κάνει να νιώθω ότι το κέρδισα. Γιατί όταν γύρισα εδώ, η καρδιά μου και η καρδιά τους χτυπάγανε την ίδια στιγμή. Ξέρει ο κόσμος πώς νιώθω και όλη αυτή η προσπάθεια το έκανα από μέσα στην καρδιά μου. Και ήταν όλο ευχάριστο και έχω μόνο ωραίες μηνύσεις και κοιτάω μόνο μπροστά και θα δούμε. Τηλεοπτικά λοιπόν, εγώ θα σε πάω εκεί. Θα είσαι μαζί μας του χρόνου στην ελληνική τηλεόραση με κάποιο τρόπο? Είναι ακόμα νωρίς. Είναι, I'm sorry, θέλω να σου δώσω. Να σου δώσω κάτι, αλλά είναι το ακόμα θέλεις. Νωρίς. Είναι ένα κομμάτι που σου αρέσει η τηλεόραση. Κοίτα, ότι μ' αρέσει η τηλεόραση, μ' αρέσει. Α, τόσα χρόνια το κάνω και μ' αρέσει. Μ' αρέσει show business, είναι so fun. Αλλά πάνω απ' όλα για μένα είναι το τραγούδι, είναι ότι αγαπάω τη χώρα μου και θέλω να περάσουμε ωραία. Και έχω πολλά να εκφραστώ.